Έχουμε πει ότι είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα διαστήματα που παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο κάνουμε μια εξαιρετική εμφάνιση. Δεν έχω δει άλλο μάτσο όσο καιρό είμαι εδώ που να κάποιος να φέρνει το απολύ μια ομάδα που βρίσκεται ψηλά σε τόσο δύσκολη θέση όσο με τόσες φάσεις και με τέτοιο ρυθμό που έχουμε μπει στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα έχουμε, νομίζω ότι το σημαντικό, το σημείο του παιχνιδιού είναι ουσιαστικά οι δύο αναγκαστικές αλλαγές που έχουμε στο ημίχρονο και αυτό δεν μας δίνει τη δυνατότητα στο δεύτερο ημίχρονο ούτε να απειλήσουμε ούτε να κρατήσουμε την μπάλα. Το Απόλλων είναι μια ομάδα που όσο περνάει ο χρόνος θέλει το αποτέλεσμα και μας πρόκνει στην περιοχή μας. Εμείς αδυνατούμε να την κρατήσουμε και κυρίως αδυνατούμε να απειλήσουμε. Δεν είμαστε απειλητικοί. Και έρχεται αυτό στο τέλος και μας αφήνει πάρα πολύ στεναχωρημένους. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με την ελπίδα ότι θα μεγαλώσουμε το διάστημα που παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια, ανεξάρτητα αν είχαμε δύο, ξαναλέω, δύο εικόνες, μία στο πρώτο και μία στο δεύτερο. Θα κρατήσουμε το πρώτο ημίχρονο και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Χωρίς καλησπέρα. Είδαμε μια πολύ καλή άλλη στο πρώτο ημίχρονο, θα συμφωνήσω μαζί σας, όμως μια κάγκιστη άλλη αλήθεια στο δεύτερο ημίχρονο, οποία έπαιξε στην ουσία μόνο άμυνα. Δεν μπορούσε ούτε μπαλά να κρατήσει ούτε να απειλήσει εκ νέου το ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο. Μια παράμια εικόνα όμως την είχαμε δει και στο παιχνίδι με τον Άρη. Πώς εξηγείτε σε αυτή την μετάπτωση στην απόδοση της ομάδας? Νομίζω καταρχήν μιλάμε για δύο ομάδες που είναι καλές ομάδες και που έχουν πολύ ποιοτικές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο ποιοτικές είναι οι λύσεις που έρχονται από τον πάγκο σε αυτές τις ομάδες. Και στις δύο ομάδες οι παίκτες που έρχονται βοηθάνε και σπρώχνουν την ομάδα τους μπροστά. Δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζει και ο αντίπαλος. Νομίζω, ξαναλέω, ότι το σημαντικό σημείο του παιχνιδιού είναι οι δύο αναγκαστικές αλλαγές που έχουμε στο ημίχρονο. Δεν είχαμε την ίδια εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Και νομίζω ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό, γιατί αν θα δούμε το πρώτο ημίχρονο, οι δύο ποδοσφαιριστές που βγαίνουν συμμετέχουν στο 90% του επιθετικού μας παιχνιδιού. Coach, ουσιαστικά με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΛ πλέον χάνει τις ελπίδες. Νομίζω ότι μόνο μαθηματικές ελπίδες έχει για την κατάκτηση της έκτης θέσης για να προλάβει τα play-off. Εγώ δεν πάω ποτέ να ελπίζω σε τίποτα. Ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ στη ζωή μου που θα πω ότι τελειώσαμε. Πάντα θα πιστεύω, πάντα θα προσπαθώ, πάντα θα προσπαθώ να γίνει η ομάδα μου καλύτερη. Μια πρώτη εκτίμηση για τις αναγκαστικές αλλαγές. Ακόμα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Του Έουλερ νομίζω ότι είναι θέμα κόπωσης. Είναι ένα πρόβλημα που δεν είναι τωρινό. Είναι θέμα, αν θα προσέξατε, στο τέλος του ημιχρόνου. Έχει πάρα πολλές αργές επιστροφές. Ό,τι γίνεται από την αριστερή πλευρά. Φαίνεται ότι έχει μεγάλη κόπωση. Ο Μιλιτσιάνου έχει ένα πρόβλημα στον προσαγωγό.